Έχει ξεκινήσει το Ηράκλειο, το Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας και Καρδιοχειρουργικής. Και γι' αυτό έχουμε τη χαρά και την τιμή να υποδεχτούμε τρεις εκλεκτούς καλεσμένους σήμερα. Μιλάω βεβαίως για τον κύριο Ιωάννη Κανακάκη, τον πρόεδρο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και Διευθυντή Καρδιολογίας στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Κύριε Κανακάκη, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον κύριο Χριστόφορο Κοτούλα, τον πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Καρδιοχειρουργών και Καρδιοχειρουργό βεβαίως. Και τον κύριο Γιάννη Κοχιαδάκη, γνώριμο σε εμάς βεβαίως, Γιώργο Κοχιαδάκη, με συγχωρείτε, τον καθηγητή καρδιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Κύριε Κοχιαδάκη, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Επιτρέψτε μου, θέλω να ξεκινήσω με τον κύριο Κοχιαδάκη. Κύριε Κοχιαδάκη, θέλω να μας δώσετε λίγο το προφίλ του Πανελλήνιου Συνεδρίου Επεμβατικής Καρδιολογίας. Φαντάζομαι ότι είναι ένα επιστημονικού τύπου και χαρακτήρα συνέδριο, καθώς θα φιλοξενηθούν και φιλοξενούνται ήδη δεκάδες συνάδελφοί σας από όλη τη χώρα με 200 ομιλίες, όπως προείπα. Είναι που θα πραγματοποιηθούν μέχρι την Κυριακή. 200 ομιλίες, 200 προσκεκλημένοι ομιλητές από τους καλύτερους επεμβατικούς καρδιολόγους, ηλεκτροφυσιολόγους και χειρουργούς καρδιάς που διαθέτει η χώρα μας. Θα ανταλλάξουμε εμπειρίες, θα ανταλλάξουμε απόψεις, θα ανταλλάξουμε γνώσεις προς όφελος και δικό μας και κατ' επέκταση των ασθενών. Mm-hmm. Κύριε Κανακάκη, φαντάζομαι θα συζητηθούν και θα τεθούν επιτάπητος και όλες οι νέες εξελίξεις, όλα τα νεότερα που έχουμε από το χώρο της καρδιοχειρουργικής. Και πραγματικά θέλω να μου πείτε τι θα ακούσουν όσοι βεβαίως δώσουν το παρόν σε αυτό το μεγάλο, το Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιοχειρουργικής. Κοιτάξτε, πέρα από την πρόληψη στα καρδιαγιακά νοσήματα, όταν φτάσει ο ασθενής να εμφανίσει ένα καρδιαγιακό πρόβλημα, πολύ συχνά πρέπει να οδηγηθούμε στην επέμβαση. Mm-hmm. Η επεμβατική καρδιολογία έχει κάνει τεράστια βήματα τα τελευταία χρόνια. Είναι η ειδικότητα η οποία έχει μειώσει τη θνητότητα στο ξέφραγμα από 35% πριν 3-4 δεκαετίες, στο 5 με 6% ενδονοσοκομιακά. Στην προσπάθεια αυτή βοήθησαν οι επέμβασεις στο ξέφραγμα του μυοκαρδίου, το οποίο θα συζητηθεί και εδώ, μέσα από δίκτυα πρωτογενούς αγκιοπλαστικής, η εξέλιξη στην τεχνολογία των stents, mm-hmm. οι οποίοι έχουν μειώσει σημαντικά το πρόβλημα το να ξανασθενέψει ένα αγκείο, δηλαδή αν κάνει ποιος βάλει ένα stent, σπάνια θα χρειαστεί να ξανακάνει επέμβαση σε αυτό πλέον σήμερα, με τα καινούργια υλικά. Θα συζητήσουμε τη μεγάλη πρόοδο στην εξέλιξη των βαλβιδοπαθειών, όπου μέχρι πριν λίγα χρόνια, μέχρι πρόσφατα ή ακόμα και σήμερα, οι περισσότεροι ασθενείς πήγαιναν σε καρδιοχειρουργική επέμβαση, τώρα μπορούν να πάνε χωρίς χειρουργείο, να πάνε διαδερμικά όπως γίνονται οι αγκιοπλαστικές mm-hmm. και να τοποθετηθούν βαλβίδες είτε στην αορτή είτε στην μητροειδή, που είναι μια μεγάλη κατηγορία ασθενών, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους. Θα συζητήσουμε τη θεραπεία των αρρυθμιών, τη βηματοδότηση της καρδιάς και όλα αυτά είναι μέσα από ένα πλέγμα συζητήσεων με πρωτοπόρους από όλη την Ελλάδα σε αυτό το τομέα, που θα μεταφέρουν την εμπειρία τους και θα καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα τα οποία και θα ανακοινώσουμε. Κύριε Κοτούλα, όταν αναφερόμαστε στον όρο επεμβατική χειρουργική, σε τι αναφερόμαστε ακριβώς, έτσι για να γνωρίζει και ο κόσμος? Η έννοια της καρδιοχειρουργικής... Επεμβατική καρδιολογία. Η έννοια της καρδιοχειρουργικής ξεκινάμε ότι είναι ορισμός της επεμβατικής ειδικότητας. Ο καρδιολογικός ασθενής, αυτός δηλαδή που πάσχει από μία πάθηση καρδιάς, θέλει μία ομάδα γιατρών γύρω του για να μπορέσει να έχει το θεμητό αποτέλεσμα, δηλαδή την θεραπεία του. Αυτό ξεκινάει είτε από τους συναδέλφους με τους καρδιολόγους που θα τον αντιμετωπίσουν από την πρώτη στιγμή, είτε από εμάς που μετά από ένα σημείο που ξεπερνάει τις δυνατότητες των καρδιολόγων, στα σύνθετα πια περιστατικά, θα τον αντιμετωπίσουμε στο χειρουργείο. Η σημερινή τάση για την αντιμετώπιση των ασθενών είναι να μικραίνουμε τις τομές, να γινόμαστε λιγότερο επεμβατικοί mm-hmm. και να χρησιμοποιούμε τους καθετήρες, τα σύρματα. Δηλαδή, με έναν τρόπο, οι δύο ειδικότητες, η καρδιολογία και η καρδιοχειρουργική, τείνουν να συναντηθούν κάπου στη μέση με τη χρήση των συρμάτων. Έτσι ώστε να υπάρχει λιγότερη ταλαιπωρία για τον ασθενή, ταχύτερο αποτέλεσμα, καλύτερο αποτέλεσμα και φυσικά όλες και οι δύο ειδικότητες, οι αδελφές ειδικότητες, έχουν σαν
σκοπό τους το κοινό καλό, το κοινό, την υγεία των πολιτών μας. Μάλιστα. Κύριε Κοχιαδάκη, πείτε μου κάτι, γιατί παρατηρούμε τελευταία και ιδιοσιογραφικά τα κοταγράφουμε τακτικά, όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι έχουν κάποιες παθήσεις στην καρδιά. Ποιες είναι πραγματικά οι πιο συνηθισμένες από αυτές και αυτές που σας απασχολούν και εσάς στο πρακτικό κομμάτι περισσότερο? Η στεφανία νόσος. Η στεφανία νόσος είναι μια σύγχρονη μάστιγα. Είναι η νόσος του 20ου και του 21ου αιώνα. Και είναι και μια νόσος η οποία μπορείς με την πρόληψη να την προλάβεις. Εμείς βέβαια είμαστε επεμβατικοί καρδιολόγοι, δηλαδή θα επέμβουμε μετά που θα παρουσιαστεί η στεφανία νόσος. Είναι μια συχνή νόσος η οποία τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ασθενείς 28-29 ετών. Δηλαδή ο μέσος χρόνος ηλικίας έχει κατέβει πολύ χαμηλά. Αυτό φταίει ο σύγχρονος τρόπος ζωής, το κάπνισμα, η παχυσαρκία. Όλοι αυτοί οι προδιαθεστικοί παράγοντες μαζί με την υπέρταση που ευνοούν την ανάπτυξη της στεφανίας νόσου. Ένας μεγάλος τομέας της επεμβατικής καρδιολογίας και της καρδιοχειρουργικής, αυτές οι δύο ειδικότητες θέλω να συμπληρώσω, συμπληρώνει η μία την άλλη, συνεργάτες είναι, δηλαδή η σύγχρονη αντιμετώπιση αυτή τη στιγμή γίνεται σε χειρουργία υβριδικά. Συμμετέχουν δηλαδή και επεμβατικοί καρδιολόγοι και καρδιοχειρουργοί, συνεργάζονται για ένα κοινό σκοπό. Το καλό του ασθενούς. Δεν είναι διαφορετικές ειδικότητες, είναι συνεργάτες. Η σύγχρονη αντιμετώπιση αυτή τη στιγμή στη στεφανία νόσου, πια θεραπεύεται. Μπορεί να γίνει και πρόληψη στο κομμάτι της στεφανίας νόσου, ναι. Είπαμε ότι πέρα από το γενετικό παράγοντα, ναι, ο οποίος είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τη στεφανία νόσου, που εκεί δεν μπορούμε να επέμβουμε, στους άλλους προδιαθεστικούς παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη της στεφανίας νόσου, και τους ανέφερα εντάχει, ζαχαρό, διαβήτη, κάπνισμα, παχυσαρκία και υπέρταση, μπορούμε σε αυτές, τροποποιώντας αυτούς τους παράγοντες, να προλάβουμε ή να καθυστερήσουμε την εκδήλωση της στεφανίας νόσου. Κύριε Κανακάκη, πώς μπορεί κάποιος έτσι να αντιληφθεί ότι έχει κάποια θέματα βεβαίως με την καρδιά του και να απευθυνθεί στους ειδικούς, στους εξειδικευμένους ιατρούς, έτσι ώστε να μην... Κοιτάξτε, η πιο συχνή και η πιο επικίνδυνη εκδήλωση της στεφανίας νόσου είναι το οξύεφραγμα του μυοκαρδίου. Γι' αυτό στην Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία κάναμε μια καμπάνια που λέμε «Γνώρισε τα συμπτώματα και δράσε γρήγορα, γιατί ο χρόνος μετράει». Στο να το προλάβεις το έμφραγμα, στο να μην σου κάνει μεγάλη ζημιά, στο να μην κάνει θάνατο, στο να μην κάνει καρδιακή ανεπάρκεια. Και τα συμπτώματα είναι ο οξύς πόνος στο στήθος, ο οποίος είναι σε μια πίεση που διαρκεί τουλάχιστον από 10 έως 20 λεπτά, που συνοδεύεται με υδρότα, με τάση για έμετο, με εύκολη κούραση, με αίσθημα παλμών, που πρέπει αυτά να κινητοποιήσουν τον ασθενή να ζητήσει βοήθεια άμεσα. Και αυτό που λέμε είναι μην πας μόνος στο νοσοκομείο. Μην οδηγήσεις με το αυτοκίνητο να πας μόνος στο νοσοκομείο. Ζήτησε βοήθεια το 166 ή τον Ευρωπαϊκό Αριθμό 112 από οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης και πήγαινε γρήγορα και λάβε θεραπεία. Η καλύτερη θεραπεία όπου υπάρχει αυτό είναι η διάνοιξη του αγγείου, η επεμβατική διάνοιξη του αγγείου με στεντ που ονομάζεται πρωτογενής αγγειοπλαστική. Και έχουμε κάνει στην Ελλάδα τρία δίκτυα τέτοια, το μεγάλο δίκτυο των Αθηνών, το δίκτυο της Πάτρας και το δίκτυο του Ηρακλείου, όπου πραγματικά έχει μεγάλη επιτυχία στην αντιμετώπιση του εμφράγματος και τα τρία δίκτυα έχουν μειώσει τη θνητότητα και έχουν μειώσει και τους χρόνους που γίνονται αυτές οι επεμβάσεις. Μπορούν να ελπίζουν πλέον, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Κοτούλα, όλοι όσοι πάσχουν από κάποια έτσι, ασθένεια της καρδιάς, πάθηση της καρδιάς. Θα ήθελα να ξέρω και το κομμάτι της κληρονομικότητας, το είπε προηγουμένως, το ανέφερε και ο κύριος Κοχιαδάκης. Είναι ένα ζήτημα το οποίο σας απασχολεί και που υπάρχει μια συνέχεια τελικά στο κομμάτι των παθήσεων. Θα πρέπει να ανησυχούν οι απόγονοι βεβαίων όσων έχουν καρδιαγγειακές παθήσεις. Ένας από τους παράγοντες, συνάμα με όλους αυτούς που ανέφερε ο κύριος Κοχιαδάκης, είναι και η κληρονομικότητα. Συνάμα με όλα αυτά, οι ηλικίες των ασθενών, η επιβίωση των ασθενών μεγαλώνει, το προσδόκιμο των ανθρώπων ηλικιακά μεγαλώνει. Αποτέλεσμα είναι ότι δημιουργούνται και άλλα θέματα λόγω της ηλικίας. Η κληρονομικότητα παίζει σημαντικό ρόλο και θα πρέπει να εξαλείψουμε τους παράγοντες εκείνους
που αναφέρθηκαν, μην ξεχνάμε ότι μιλάμε και από την Κρήτη και στην Κρήτη είναι πασίγνωστη η μεσογειακή δίαιτα. Να ακολουθούμε την παραδοσιακή δίαιτα, τη μεσογειακή, την ελληνική, έτσι ώστε να μειώνουμε όσο είναι δυνατόν τους, ό,τι μπορούμε, τους κινδύνους. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα πρέπει να επιμείνουμε στο ότι η αδελφοποίηση πια των δύο ειδικοτήτων, mm-hmm. της καρδιολογίας και ειδικότερα το κομμάτι της επεμβατικής καρδιολογίας με την καρδιοχειρουργική, έχει ως σκοπό την ταχύτατη αντιμετώπιση των ασθενών. Και έτσι να μπορούμε, ειδικά στη Στεφανία νόσο, αλλά μπορούμε να πάμε και παραπέρα και στις παθήσεις της αορτής, να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς χωρίς προβλήματα. Έτσι ώστε το δίκτυο αυτό που ανέφερε ο κύριος Κανακάκης, είτε καρδιολογικό είτε καρδιοχειρουργικό, επεκτείνεται στην Ελλάδα για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Και μην ξεχνάμε ότι στο Ηράκλειο λειτουργεί η καρδιοχειρουργική κλινική. Έτσι, σωστά. Με αποτέλεσμα mm-hmm. να μπορεί να είναι πυλώνας δίπλα στους καρδιολόγους για οτιδήποτε πρωτοποριακό γίνεται, είτε κλασικό είτε πρωτοποριακό, πάντα προς όφελος των ασθενών. Κύριε Κοχιαδάκη, είμαι σίγουρος ότι είστε και λάτρης των στατιστικών και των στοιχείων ανά την Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι και στον ανδρικό και στο γυναικείο πληθυσμό έχουμε παραδείγματα να δώσουμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει εκεί κάποια ειδοποιώς διαφορά όσον αφορά τα δύο φύλλα και αναφορικά βεβαίως με φόντο τις καρδιακές παθήσεις. Όσον αφορά τη Στεφανία νόσο, mm-hmm. όντως υπάρχει μια διαφορά. Είναι πιο συχνή στους άντρες από ό,τι είναι στις γυναίκες. Αυτό αποδίδεται σε λόγους ορμονολογικούς, δηλαδή ότι τα ειστρογόνα των γυναικών και μέχρι την κλιμακτήριο προστατεύουν από τη Στεφανία νόσο. Βέβαια, η Στεφανία νόσο, αν εκδηλωθεί στις γυναίκες, εκδηλώνεται πιο βαριά από ό,τι εκδηλώνεται στους άντρες. Πάντως, υπάρχει μια διαφορά. Στατιστικά είναι πιο συχνά 3-1, 4-1 στους άντρες παρά στις γυναίκες. Mm-hmm. Μάλιστα. Εγώ θέλω να επιστρέψουμε λίγο στο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας μέχρι την Κυριακή. Σε πολύ λίγο θα μιλήσετε κι εσείς, κύριε Κανακάκη, σωστά. Σωστά. Θέλω να μας δώσετε λίγο το στίγμα της ομιλίας σας, λίγο πριν κλείσουμε. Η ομιλία μου έχει να κάνει με την εξέλιξη της φαρμακολογίας στις επεμβάσεις της καρδιάς. Mm-hmm. Είναι γεγονός, και αυτό πρέπει να το πούμε σε όσους ασθενείς έχουν τοποθετήσει stent, ότι πρέπει να παίρνουν μια αντιθρομβωτική θεραπεία από δύο αντιμπιταλιακά φάρμακα, τα οποία δεν πρέπει να ξεχνάνε, γιατί αν τα ξεχάσουν τους πρώτους 6 μήνες, μπορεί να γίνει αυτό επικίνδυνο για τη ζωή τους. Mm-hmm. Να θρομβωθεί το stent και αυτό εκδηλώνεται με πολύ άσχημο τρόπο. Αυτό θα τονίσουμε, πώς πρέπει να παίρνουν την αντιθρομβωτική θεραπεία σε διάφορες καταστάσεις, όταν έχουν κολπική μαρμαργή, μια καινούργια αρρυθμία η οποία όλο και αυξάνεται περισσότερο στον πληγενικό πληθυσμό, ιδιαίτερα σε μεγάλες ηλικίες. Τι πρέπει να προσέχουν όταν παίρνουν αυτά τα φάρμακα, πώς πρέπει να βλέπουν αν έχουν τάση για αιμορραγίες ή όχι, πώς θα τις ελέγξουν. Αυτό θα είναι το στίγμα της ομιλίας που θα δώσω σήμερα. Κύριε Κανακάκη, κύριε Κοτούλα, φαντάζομαι και εσείς θα συμφωνείτε ότι το συγκεκριμένο συνέδριο μόνο θετικά έχει να δώσει προς το επιστημονικό προσωπικό και βεβαίως προς όλους εσάς τους ιατρούς, αλλά και βεβαίως στον τελικό αποδέκτη που είναι ασθενής. Έτσι, μόνο θετικά μηνύματα, μόνο αισιόδοξα για το μέλλον. Μόνο θετικά. Μόνο θετικά, και το βασικότερο είναι ότι θα πρέπει να πούμε ότι γίνονται πολλά συνέδρια, αλλά mm-hmm. ειδικά το συνέδριο αυτό, επειδή στο συνέδριο αυτό υπάρχουν όλων των ειδών οι επεμβατικοί γιατροί που ασχολούνται με τις παθήσεις της καρδιάς, δηλαδή οι επεμβατικοί καρδιολόγοι, οι ηλεκτροφυσιολόγοι και οι καρδιοχειρουργοί, προτείνεται και συζητείται οτιδήποτε νέο γίνεται, είτε στον τομέα τον καρδιολογικό είτε στον καρδιοχειρουργικό. Και μιλώντας για τον καρδιοχειρουργικό τομέα, έχουμε να πούμε ότι η ανάπτυξη των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών των μικρών τομών έχει θεαματικά αποτελέσματα και κάνει λιγότερο πόνο, καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, ταχύτερη επάνωδο των ασθενών στην καθημερινότητά τους, με αποτέλεσμα ευτυχής ασθενής, ευτυχής γιατρή. Μάλιστα. Κύριε Κοχιαδάκη, θέλω να κλείσω και με εσάς, γιατί φαντάζομαι από χθες ήδη νιώθετε και ως έτσι βασικός οικοδεσπότης του συγκεκριμένου συνεδρίου.
Θέλω να μου πείτε λίγο το όραμά σας και ποιο θα θέλετε να είναι το αποτέλεσμα και αν τελικά η συχνότητα αυτού του συνεδρίου θα πρέπει να είναι πιο τακτική, έτσι ώστε να γνωρίζεται βεβαίως και η ιατρική κοινότητα αλλά και ο κόσμος νεότερες εξελίξεις από το κομμάτι της επεμβατικής καρδιοχειρουργικής. Αυτό είναι αυτό το πανελλήνιο συνέδριο γίνεται για τρίτη φορά συνέχεια στο Ηράκλειο. Ευελπιστούμε ότι θα γίνει θεσμός και θα γίνεται. Το Ηράκλειο θα φιλοξενεί κάθε χρόνο τέτοιο καιρό τους Έλληνες καρδιολόγους, επεμβατικούς και χειρουργούς για να αναπτύξουν τις γνώσεις τους, από ό,τι είπα και στην αρχή, την εμπειρία τους, ούτως ώστε και αυτοί να γίνονται καλύτεροι και να μπορούν να έχουν μεγαλύτερο όφελος οι ασθενείς. Φαντάζομαι και οι νεότεροι ιατροί που ακολουθούν έχουν πολλά να λάβουν, πολλά να πάρουν και να μάθουν μέσα από τέτοιου είδους συζητήσεις και ομιλίες. Είμαι ευτυχής διότι ένα μεγάλο ποσοστό των ακροατών είναι φοιτητές. Δηλαδή, οι φοιτητές του Πανεπιστημίου, ομολογώ ότι απόψε μέχρι αυτή την ώρα που φύγαμε από εκεί είναι εκεί, αύριο το Σάββατο θα είναι εκεί, ενδιαφέρονται, διότι και βλέπουν ενδιαφέρον και μαθαίνουν. Κύριε Κοχιαδάκη, κύριε Κανακάκη και κύριε Κοτούλα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε να είστε σήμερα εδώ. Καλή συνέχεια αναφορικά με τις διαδικασίες του συνεδρίου. Και εδώ είμαστε να πούμε γιατί όχι και τα αποτελέσματα από εβδομάδα, κύριε Κοχιαδάκη. Να είστε καλά.